Καλησπέρα παιδιά, Κώστας Κμάρσου εδώ και σήμερα θα δούμε το The Forest. Το The Forest είναι ένα survival παιχνίδι, το οποίο μπορείτε να το βρείτε και αυτό από το Steam, που βγήκε τον Μάιο του 2014. Ποιος είναι ο σκοπός του The Forest? Ουσιαστικά, πρέπει να γλιτώσεις από τους κανίβαλους που υπάρχουν στο νησί, στο οποίο είσαι. Και πώς βρέθηκες σε αυτό το νησί? Έπεσες από ένα αεροπλάνο. Κλασικά. Πάμε να δούμε το παιχνίδι. Πατάμε single player, new game, θα πάτε στο continue, normal και hard. Υπάρχει και το peaceful. Το peaceful δεν είναι ωραίο γιατί είναι, λέει, no enemies in the world. Οπότε δεν το θες. Θες να υπάρχουν λίγοι αντιπάλοι. Είμαστε στο αεροπλάνο μας λοιπόν, έτοιμοι να πάμε στη Σιγκαπούρη. Καλό μέρος για να πάμε. Και βλέπω φαΐ. Τι είναι αυτό? Έχουμε και ένα γιο. Ο γιος μας. Εδώ μας λέει πατά εψιλον. Πατάμε εψιλον. Τι θα μας δείξει? Μας δείχνει ένα βιβλιαράκι survival. Το οποίο θα μας χρειαστεί μετά για να δούμε πώς θα επιζήσουμε. Και... όπα. Κουνήματα. Όπα. Κουνιόμαστε λίγο. Όχι. Όχι. Για μου βάλει τη ζώνη σου. Πρέπει να επιζήσεις. Κρατήσου. Όχι τα φαγητά. Θα πεινάσουμε. Άνοιξε τρύπα. Άνοιξε τρύπα. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα πέφτουμε. Για μου κρατήσου. Σε κρατάω με το ένα μου χέρι. Το άλλο κρατάω το κάθισμα για να μην φύγουμε. Όχι. Χτύπησα το κεφάλι μου. Πονάω. Όχι. Ναι. Χτυπάω τώρα το γιο μου στο κεφάλι. Και δεν πεθαίνει μετά από αυτό, υποτίθεται. Ξύπνησα. Τι γίνεται εδώ? Ωπα, προχωράω σιγά σιγά. Κάτσε, σηκώ στο γιο μου. Είναι ο κανίβαλος. Όχι, σε παρακαλώ. Πάρε μένα. Πάρε μένα, όχι το γιο μου. Ξανακοιμηθήκαμε. Και τώρα λοιπόν παιδιά, ξεκινάει το παιχνίδι, αφού ξυπνήσαμε και βλέπουμε τις ζωγραφίες του γιού μας, αρχίζουμε να μαζεύουμε πράγματα και φρικάρουμε από τα αίματα που έχουμε πάνω μας. Κάτω αριστερά μας λέει no, low energy, να φάμε κάτι. Ας μαζέψω πρώτα μερικά πράγματα με το έψιλον και να εξηγήσω τι γίνεται. Μαζεύω ό,τι υπάρχει μέσα στο αεροπλάνο. Αφού τα μάζεψα, τώρα που πάω να βγω, μου δίνει και το πρώτο μας όπλο. Ας κάνω μια εξήγηση στο τι είναι κάτω δεξιά η μπάρα που έχουμε. Οι μπάρες βασικά. Το μπλε, η σταγονίτσα που πέφτει, είναι ότι θέλουμε νερό. Δεξιά, τα πνευμόνια του είναι ότι πεινάμε. Το στομάχι του, πνευμόνια λέω. Δεξιά από το στομάχι, η γαλάζια γραμμή είναι ότι είναι η κούρασή του. Όσο τρέχουμε, κατεβαίνει όπως βλέπετε. Λοιπόν, η δεξιά μπλε γραμμή ακριβώς δεν ξέρω τι είναι. Sorry. Βλέπουμε βαλίτσα. Λέει κλειδωμένη. Τη χτυπάμε και μαζεύουμε ό,τι έχει μέσα. Τα βλέπουμε εδώ, ένα ξυλαράκι. Με το έψιλον το μαζεύουμε. Μία πετρούλα. Πάλι με το έψιλον τη μαζεύουμε. Ό,τι βρίσκουμε, γενικά το μαζεύουμε. Πατώντας τώρα το γιώτα, ναι το γιώτα, μας δείχνει τι έχουμε. Γενικά δεν μπορούμε να μαζέψουμε απεριόριστα πράγματα και λογικό είναι. Πόσες πέτρες να κουβαλήσεις στην πλάτη του, εντάξει, άνθρωπος είναι κι αυτός. Λοιπόν, βγαίνουμε από εκεί. Μετά πατώντας το B, του βγάζει το βιβλιαράκι. Ευτυχώς ο γιος προνόησε και έφερε το βιβλιαράκι μαζί του. Και μας λέει τι μπορούμε να φτιάξουμε γενικά στο παιχνίδι. Φεύγουμε από εδώ τώρα και εξερευνούμε λίγο την περιοχή. Σπάμε καμιά βαλιτσούλα να δούμε τι θα μας δώσει. Το καθηματάκι πάει, το έστειλα. Και μας δείχνει cloth. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω μερικά ξυλαράκια. Τα ξυλαράκια μπορούμε να τα μαζέψουμε ή από κάτω, είτε με το να σπάσουμε με δύο hit αυτά εδώ τα μικρά δεντράκια. Τα μεγάλα δέντρα μας δίνουν τα πιο μεγάλα ξύλα, τα οποία θα τα θέλουμε σε λίγο. Πάω κανένα δυο ακόμα τέτοια, να μαζέψω. Ωραία. Τώρα, πρέπει να δω πού θα ξεκινήσω να φτιάχνω τη βάση μου. Επειδή έχω παίξει κανένα δυο-τρεις φορές, καλύτερα είναι να φτιάξουμε τη βάση μας κάπου που να έχει νερό. Έτσι που να μπορούμε να ξεπλενόμαστε γρήγορα και εύκολα. Τώρα δεν βλέπω κάτι εδώ πέρα για νερό. Νομίζω βλέπω. Είναι εκεί πέρα.
Ναι, είναι εκεί. Εκεί είναι. Λοιπόν, θα κάνω το λάθος και θα φτιάξω τη βάση μου σε ανοιχτό χώρο. Γενικά. Οπότε θα κόψω εδώ τα ξυλαράκια και θα ξεκινήσω να φτιάχνω. Έκοψα λοιπόν ότι με εμπόδιζε. Και τώρα πάμε στον πύρι να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε. Basics. Σου λέει, φτιάξε αυτό εδώ για να κοιμάσαι. Θέλει 7 ξυλαράκια, 6 από αυτό, θα δούμε τι είναι σε λίγο, πέτρες, και 7 από τα μεγάλα ξύλα. Οπότε λέω να πάω πρώτα με fire. Πώς φτιάχνεις το fire? Πατάς το έψιλον και μετά, αυτό κοιτάξεις, σου λέει, κάτω. Θέλω 2 ξυλαράκια και 2 και 7 φύλλα. Ξεκινάμε, τσακ, έτοιμο. Και σου λέει, πάτα το ε ξανά. Πατημένο το ε, βγάζει τον αναπτήρα, ο οποίος είναι περιόριστος. Και έτοιμη φωτιά. Και κάνουμε το χορό της φωτιάς γύρω-γύρω για να βρέξει να ξεπληθούμε. Μιας και το είπα, πάω να ξεβρωμίσω λίγο. Θέλει ένα μπανάκι ο παίκτης μου. Και θα μου παραπονιέται ότι είναι πολύ βρώμικος και θέλει να κάνει μπάνιο. Είναι της υγιεινής, πώς να το κάνουμε. Τυχώς είναι πολύ ρηχά, πρέπει να πάω μακριά. Οπ. Και να βρήκαμε τι θα φάμε για σήμερα. Ακολουθούν σκηνές βίας. Όποιος δεν μπορεί να απομακρυνθεί από την οθόνη του. Γεια σου, Ελώνα! Φαίνεται σαν να το ευχαριστιέμαι που το κάνω. Απλά είναι ένα παιχνίδι. Δεν θα το έκανα στην πραγματικότητα. Πιστεύω. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα έκανα άμα πεινούσα. Θα βρίσκα κανένα άλλο ζώο, όχι Χελώνα, μην με κρίνετε. Αθικά. Να τη φωτιά. Τώρα που μάζεψα λοιπόν το κρέας Χελώνας, πάμε στη φωτιά και σου λέει πάτα το ρο για να δεις κάτι άλλο που υπάρχει και πατάς την πριζολίτσα. Πατάς την πριζόλα και έχουμε κι άλλο ένα κομμάτι, αλλά θα φτιάξουμε ένα κομμάτι τώρα. Και ψήνεις το κομμάτι και περιμένεις να φτιαχτεί για να το φας. Θα αρχίσω λοιπόν τώρα να γκρεμίζω μερικά μεγάλα δέντρα, έτσι είναι που να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι για να κοιμηθούμε. Είναι έτοιμο τώρα το... Έτοιμο ήταν το κρέας μας, θα το φάμε. Το φάγαμε. Και πάμε να κόψουμε μερικά δέντρα. Ξεκινάμε. Αυτός ο κορμός θέλει πάρα πολλές προσπάθειες για να κοπεί. Χτυπάμε, ξαναχτυπάμε. Ξανά και ξανά. Μέχρι να κουραστεί ο παίχτης και να μην μπορεί άλλο να χτυπήσει. Είπα. Και έπεσε. Ο κάθε κορμός θα μας δώσει μέχρι 4 μεγάλα ξύλα νομίζω. Οπότε θα κόψω και ένα δεύτερο για να έχουμε τα ξύλα που θέλουμε. Κόψαμε και αυτό το δέντρο. Πέφτει σιγά σιγά. Θα μαζέψουμε λοιπόν τα ξύλα τα οποία χρειαζόμαστε. Και τα πάμε στη φωτιά μας κοντά. Λοιπόν, πατάμε το B. Βλέπουμε τι μπορούμε να φτιάξουμε. Και πάμε στις σκηνές. Και θα φτιάξουμε την ωραία μας σκηνή. Μπορούμε να φτιάξουμε τη σκηνή χωρίς τα logs. Το είχα ξεχάσει, sorry. Αλλά τώρα που μαζεύουμε σιγά σιγά logs, πάμε κατευθείαν για την καμπίνα. Πατώντας το ρο, διαλέγεις προς τα που θα κοιτάζει. Λοιπόν. Πού να κοιτάζει άραγε. Θα το βάλω λοιπόν έτσι εδώ. Τσακ. Μαζεύουμε. Μέχρι 2 μπορεί να κουβαλήσει. Γιατί είναι βαριά. Και πατώντας το έψιλον πάνω στο κτίσμα που θέλουμε να φτιάξουμε, βάζουμε σιγά σιγά τα ξύλα μας. Θα χρειαστώ και άλλα. Σίγουρα. Οπότε μάλλον πρέπει να κόψω άλλο ένα ή δύο δέντρα. Θα το δούμε σε λίγο. Τα βάζω. Κάτω αριστερά μας λέει γενικά τι χρειαζόμαστε. Μας λέει ότι διψάει, ότι έχουμε γεμίσει με αίμα και ότι χρειαζόμαστε άλλα 5 logs. Τώρα 4. Οπότε πρέπει να κόψω άλλο ένα δεντράκι. Το κόβουμε. Μετά να πέσουμε μέσα στη θάλασσα για να ξεπληθούμε από το αίμα της Χελώνας και να βρούμε να πιούμε νερό. Δυστυχώς θέλουμε ένα ποτάμι για να πιούμε νερό ή κοακόλες. Και να η βλακία που έκανα. Έπρεπε να είχα βρει ποτάμι. Μάλλον θα φτιάξω τώρα τη βάση μας αρχικά και μετά εγώ θα πάω να φτιάξω τα ίδια κοντά σε ένα ποτάμι. Έτσι που να είναι πιο εύκολο μετά το παιχνίδι για να δείξουμε τα υπόλοιπα. Και έτοιμο. Βάλαμε το τελευταίο ξύλο.
Είναι έτοιμη η βάση μας. Μπαίνεις μέσα λέω, και μπορείς πια να κάνεις save. Χωρίς σκηνή δεν κάνεις save. Σι πατημένο και έχουμε το πρώτο μας save. Ευχαριστώ παιχνίδι. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Πάμε να εξερευνήσουμε λίγο. Αυτό εκεί φαίνεται ενδιαφέρον στο βάθος. Αλλά κάτσε να ανοίξουμε πρώτα καμιά βαλίτσα. Ω, πήραμε σοκολάτες. Ναι, snack bars. Snack bars έχουμε. Λοιπόν, άμα πεινάσουμε και δεν είμαστε στη μέση του πιθανά, έχουμε πλέον κάτι να φάμε. Και snack κιόλας, έτσι, όχι αστεία. Και να τους ο λαγός, θα τον πιάσουμε. Τα! Όχι, έλα λαγέ, έλα πίσω. Έλα γόρι μου. Δεν μπορούμε να πιάσουμε το λαγό δυστυχώς. Είναι γρήγορος. Τα παρατάω λαγέ, παρετούμε. Αλλά θα φάω εσένα. Όλοι κυνηγάμε το λαγό. Ποιος είναι ο πιο δυνατός λοιπόν? Εγώ δεν είμαι σίγουρα. Τα παρατάω. Δεν είμαι για κυνήγι ακόμα. Χρειάζομαι καλύτερα υλικά. Είναι containers εκεί πέρα. Πάμε να δούμε τι έχει. Όπα. Τι είναι αυτό? Ου. Νομίζω ότι κάποιος θέλει να μας φοβήσει. Αλλά θα του δείξουμε ότι εμείς δεν φοβόμαστε. Μαζεύουμε ό,τι έχει. Όπα. Να μαζέψουμε και το κρανίο, έτσι. Και το δέρμα. Και νομίζω κάτι μπορούμε να φτιάξουμε. Λοιπόν, όταν είσαι σε αυτή την οθόνη, μπορείς να κάνεις combine κάποια πράγματα. Λοιπόν, πατώντας τα clothes με δεξί κλικ, φτιάνεις ένα σκηνή. Με δεξί κλικ και αυτό. Τώρα, βάζοντας ένα stick και ένα rock, φτιάχνεις το craft axe. Άλλο πράγμα τώρα, για να φτιάξουμε. Με ένα stick και το κεφάλι, φτιάχνουμε το craft club. Οπότε τώρα έχουμε ήδη δύο καινούρια όπλα. Και αυτό είναι και αρκετά δυνατό. Πιο δυνατό από το προηγούμενο που είχαμε. Και βλέπω εκεί και άλλο ένα κεφάλι για εκφοβισμό. Εμείς δεν φοβόμαστε, είμαστε θραλέοι όπως είπαμε, και θα το ρίξουμε κάτω. Sorry. Πού είστε καρνιβάλι να σας σκίσω? Πού είστε? Εμένα δεν θα με φάτε σε αυτό το παιχνίδι. Δεν βλέπω τίποτα, δεν έχει και τίποτα μέσα. Και μια κούρα στην οποία δεν μπορείς να βρεις κάτι. Τσακ, γεια σου. Μαζεύουμε ό,τι μπορούμε. Μικρά νησάκια στα οποία δεν έχει κάτι. Γενικά, άμα πας παραέξω, δεν έχει κάτι, δεν έχει άλλα νησιά για να πας. Είναι μόνο αυτό εδώ που βλέπουμε. Παπ, τι βρήκαμε? Τι είναι αυτό? Δεν θα μας πεις? Για να δούμε εδώ. Δεν μας λέει. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Παιδιά, sorry. Το ξέρω. Είναι γλυκούλια. Θα ακολουθήσει κάτι πολύ κακό. Και τα λέμε σε λίγο. Αφού μάζεψα λοιπόν κρέας για τον επόμενο μήνα, πάμε κάπου αλλού. Τι έχει εδώ μέσα? Τίποτα. Ωπ, να το. Τι είναι αυτό? Α, για craft είναι πιο μετά, θα εξηγήσω όταν χρειαστεί. Τι άλλο μπορώ να κάνω τώρα? Να προχωρήσω λίγο. Πας και δούμε κανένα κανίβαλο. Τον άκουσα. Νομίζω τον ακούσατε κι εσείς. Πού είσαι? Νάτι. Και ξεκινάμε λοιπόν. Δεν θα φοβηθώ, δεν θα τρομάξω. Νάτος. Να σημειώσουμε εδώ ότι την πρώτη φορά που το έπαιξα δεν ήξερα τι γίνεται με το παιχνίδι και αυτά τα πραγματάκια μου ήρθαν ξαφνικά βράδυ που δεν είχα βάλει καν φωτιά, γιατί δεν ήξερα γενικά για το παιχνίδι, και χαίστηκα πάνω μου. Πάμε. Έλα πίσω ρε. Έλα εδώ. Μην τρέχεις. Έλα στον μπαμπά. Έλα εδώ. Και τώρα που είσαι κοντά, να σε δω. Τι μπορείς να κάνεις? Πες μου, πού είναι ο γιος μου, ρε.
Πες μου που είναι ο γιος μου ρε. Πού τον έχεις. Εσύ τον έχεις. Εσύ το... τον... τι ήταν αυτό. Εσύ τον έκρυψες. Ε, πες μου ρε. Σόφα. Sorry παιδιά, έχει βία. Πέταξω από κάτω. Και λοιπόν, ακολουθεί πάλι μια κακή σκηνή, την οποία γενικά μπορώ να του κόψω τα χέρια και τα πόδια και να τα πάρω μαζί μου. Sorry. Αλλά είναι χρήσιμα, όπα. Αλλά τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Πέσαμε σε φωλιά. Έλα εδώ. Είσαι ο άτυχος. Sorry. Όχι, 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 όχι. Γεμίσαμε, πήραμε αντιβιωτικό, πήραμε και τροφή. Είναι πολύ γενικά. Η μάχη είναι δύσκολη, αμφίροπη. Είναι πολύ, δεν μπορώ να κάνω πολλά. Όπα, 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 μη βαράτε όλοι. Ένας πέθανε. Μένουν άλλοι δύο. Τι κάνανε. Βαρέσανε ο ένας τον άλλον, ο άλλος τρέχει κάτω και ο άλλος τρέχει από την άλλη. Καλά τα πήγαν και ξανάρχεται. Ωραία. Καλά πάμε. Όχι, δεν θα μου έρθεις εσύ, θα σου έρθω εγώ. Τώρα θα δεις τι πάει να πει ανθρωπότητα που τολμάς και τρως ανθρώπους. Ψόφα. Κάρια. Όχι, 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 δεν θέλω να πεθάνω. Είμαι νέος και πρέπει να βρω το γιο μου. Ξέπιασα. Θα σου πάρω τα δόντια, τα χέρια και το κεφάλι. Δεν είμαι έτσι στην πραγματικότητα. Το παιχνίδι φταίει. Δεν έχω σκοτώσει ούτε χελώνες ούτε ανθρώπους. Για να μην παρεξηγηθώ. Πάμε λοιπόν. Θα κάνω ένα cut εδώ. Να μαζέψω λίγο κεφάλια, πόδια, χέρια. Μάζεψα ό,τι χρειαζόμουν. Πήρα και το σώμα του. Του ενός. Γιατί μπορούμε να κάνουμε κάτι με αυτό. Και πάμε προς το σπιτάκι μας. Ξεκινάει να βρέχει, δυστυχώς. Θα γίνουμε λίγο υγροί. Και πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά που μάζεψα. Για να τελειώσουμε. Κουράστηκε ο φίλος μας, έτρεξε πολύ. Το λαγός μας δείχνει την ανωτερότητά του, ότι δεν μπορούμε να τον φτάσουμε. Λοιπόν, το πετάμε εδώ. Και βρίσκουμε τη φωτιά μας. Η φωτιά μας ήταν εδώ. Ναι, η φωτιά μπορεί να ανάψει ακόμη και με βροχή. Πολύ λογικό δεν είναι ρε παιδιά. Οπουδήποτε θα γινόταν αυτό. Πετάμε πάνω το σώμα. Αυτού που βρήκαμε. Και σιγά σιγά θα μπορούμε να μαζεύουμε κόκαλα και να φτιάξουμε armor. Από εδώ τώρα δεν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι άλλο νομίζω. Δεν ξέρω και πολύ καλά τα craft. Είναι λίγο δύσκολα. Γιατί είναι πολλά. Πάμε στο B. Να σας δείξω λίγο το καταλογάκι τι μπορούμε να φτιάξουμε. Εδώ πέρα με 82 μεγάλα ξύλα μπορείς να φτιάξεις ένα πολύ μεγάλο κτίριο. Όπως βλέπετε. Θα το δούμε ίσως άλλη ώρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε φλοξενούμενο. Τώρα να του τη βγω από πίσω, όσο δεν με κοιτάει. Γεια σου. Τι ήθελες να κάνεις εδώ, ήθελες να μου κλέψεις τίποτα. Μου πήρες το γιο. Αυτό δεν φτάνει. Άντε γεια. Λοιπόν, μαζεύουμε τώρα τα κόκαλα. Ξανανάβουμε τη φωτιά γιατί έσβησε. Δυστυχώς. Λοιπόν, η καλύτερη φωτιά για να μην σβήνει γενικά, πολύ εύκολα, πάτε εδώ στις φωτιές, είναι αυτή εδώ. Αυτή εδώ η μεγάλη. Βάζεις με πολλά ξυλαράκια βέβαια, αλλά δεν σου σβήνει ποτέ. Επίσης, εδώ πέρα, μπορείς να φτιάξεις για να μαζεύεις το νερό της βροχής. Θα το κάνω, γιατί έχω τα υλικά, με το καβούκι της χελώνας και 4 ξυλαράκια. Τι άλλο τώρα. Μπορείς να φτιάξεις εδώ πράγματα για να μαζεύεις λαγούς όπως λέει. Να φτιάξεις ένα μικρό κήπο για πατάτες και διάφορα άλλα. Μπορείς να φτιάξεις storage για τα μικρά ξύλα, τα μεγάλα ξύλα, για τις πέτρες. Τι άλλο τώρα, εντάξει. Μπορείς να φτιάξεις το κτηριάκι σου εσύ όπως το θες με custom walls. Αυτό θα το δούμε μετά. Θα φτιάξω ένα κτίσμα. Το επόμενο επεισόδιο ίσως. Θα δούμε. Και παγίδες.
Οι παγιδούλες είναι ωραίες. Τις βάζεις και δυσκολεύουν τα τέρατα να έρθουν. Τι άλλο. Εδώ πέρα μπορείς να φτιάξεις βαρκούλα. Δεν ξέρω γιατί, αφού δεν υπάρχει άλλο νησί. Μάλλον για να μεταφέρεις σε αυτό το νησί. Πιτόβαρκα όπως λέει. Large raft. Τι άλλο. Εδώ σου λέει to do list. Τι μπορείς να κάνεις. Πρέπει να βρούμε τον Τίμι. Δεν τον έχω βρει. Εδώ πέρα λοιπόν σου λέει τι μπορείς να φτιάξεις μέσα από το inventory σου. Τα δύο πραγματάκια που έφτιαξα εγώ στην αρχή. Αυτό ας πούμε και το άλλο με το κρανίο. Και σου λέει τι χρειάζεται. Και έχει μερικά πραγματάκια. Χρήσιμα. Μετά εδώ. Σου λέει natural guide. Ό,τι έχεις μαζέψει από το έδαφος. Και τα τικάρει. Και εδώ notes, σημειώσεις. Δεν μπορούμε να το δούμε. Βλέπω. Αυτά. Τώρα που είναι βράδυ δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω κάτι. Δεν βλέπω καθόλου. Δεν έχω τη φωτιά μου που ήθελα. Θα πρέπει να είχα. Οπότε κάνουμε ένα save εδώ. Παίρνουμε έναν υπνάκο. Ξυπνήσαμε λοιπόν το πρωί. Τυψάμε. Πατάμε το γιώτα, πίνουμε μια κοκακολίτσα και επειδή πεινάμε θα φάμε και ένα snack. Λοιπόν, θυμάστε που είχα φτιάξει αυτό εδώ με το καβούκι της χελώνας. Όπως βλέπετε μέσα έχει λίγο νεράκι. Ας πιούμε, πατώντας το έψιλον πατημένο ή πιάμε λίγο. Και μας μένει κι άλλο. Οπότε καλή βροχή. Λοιπόν, εδώ πατώντας το σε, πετάει φλαράκια και έχουμε πιο δυνατή φωτιά για λίγο. Ζεσταθήκαμε λοιπόν. Κάναμε ό,τι χρειαζόταν. Μια μικρή ανακεφαλαίωση στο τι φτιάξαμε. Φτιάξαμε τη φωτιά. Φτιάξαμε αυτό εδώ με το καβούκι της χελώνας για να μαζεύουμε νερό. Φτιάξαμε και το μεγάλο κτίσμα μας για να κοιμόμαστε και να κάνουμε save. Σκοτώσαμε κάποιους κανίβαλους. Αποκτήσαμε τροφή. Ανοίξαμε διάφορες βαλίτσες. Και μαζέψαμε κάποια μικρό υλικά. Τώρα στο επόμενο επεισόδιο θα πάμε να μαζέψουμε περισσότερα υλικά. Προτού όμως εγώ ξεκινήσω το επόμενο επεισόδιο, θα πάω πρώτα κοντά σε μια λίμνη να φτιάξω τα ίδια πράγματα, γιατί δεν μου άρεσε τελικά το μέρος που τα έφτιαξα, και μετά θα ξεκινήσω. Και αυτό που θα κάνουμε θα είναι να ψάξουμε για τον Τίμι, να φτιάξουμε τείχους και παγίδες για την περιοχή μας και ό,τι άλλο τύχει. Αυτά λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο, ήμουνα ο Κώστας Κμάρσου, το παιχνίδι ήταν το The Forest, που μπορείτε να το βρείτε όπως είπα στην αρχή και στο Steam. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, κάντε και ένα subscribe άμα θέλετε να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα άλλα βίντεο που βγάζω. Γεια σας!